και αγχωτικό. Δεν πολύ. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ κοντά τα παιδάκια μεταξύ τους. Υπάρχει και στην Αμερική μια έκφραση που λέγεται Two Under Two. Scary. Εντάξει, είμαστε πολύ ευγνώμων, σαφώς, αλλά είμαστε και λίγο αγχωμένοι. Εντάξει, νομίζω δεν είσαι ποτέ απόλυτα έτοιμος για το νέο μέλος. Είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Και στο πρώτο τα ίδια λέγαμε. Όντως. Τελικά τα καταφέρω μια χαρά. Οπότε ανυπομονούμε να έρθει το κοριτσάκι στην οικογένειά μας για να γίνουμε. Και δεν θα πάρουμε και δώρο Χριστουγέννων. Ουσιαστικά θα πω, δεν έχουμε περάσει πολλές δύσκολες στιγμές, οπότε θα πω μόνο μία που έτυχε στο μυαλό. Που χάσαμε το πρώτο. Ναι. Ναι. Ναι, νομίζω μόνο αυτή. Είχαμε μια άτυχη εγκυμοσύνη, η πρώτη μας, αλλά αυτό ουσιαστικά εμάς μας έδεσε και άλλο, πιστεύω. Και κράτησε και λίγο, σαν συνέστημα εννοώ. Γιατί έμεινες γρήγορα εκεί στο δουλειά σου. Σωστά. Πάρα πολλές, δεν έχω μια συγκεκριμένη. Είναι πάρα πολλές. Καλοκαίρια, πάρα πολύ ωραία. Χειμώνες, γιατί δεν έχω συγκεκριμένη. Ναι, όχι, μία και μοναδική που έχω προς το παρόν που λογικά θα γίνει δύο, είναι η γέννη του Ιάσου. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι νομίζω που δεν περιγράφεται. Ναι. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά αλλιώς ναι, είχαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές γενικά. Με πολλά ωραία ταξιδάκια, με πολύ γέλιο. Τυχώς. Όντως. Τι τυχερή που είσαι. Και με στο κόμπι. Τι τυχερή που είσαι. Θέλω πολύ. Την προηγούμενη φορά δεν με αφήσανε. Επειδή είμαι και σαρική, μάλλον δεν θα με αφήσουνε. Ναι. Ούτε τώρα. Λόγω COVID. Είναι μια χρονιά δύσκολη για όλο τον κόσμο. Θα ευχηθώ καταρχήν ειρήνη. Κατά δεύτερον, λίγο όλο αυτό το ενεργειακό κομμάτι της Ευρώπης και όλη την πλανήτη να ηρεμήσει, να μπορούν πάλι όλοι μας να ζούμε λίγο πιο με μια μεγαλύτερη ηρεμία, να το πω. Και πάνω απ' όλα, ξέρεις, όταν πλέον έχεις παιδάκια, να πει η μαγική λέξη υγεία. Υγεία. Υγεία και τύχη. Υγεία. Και τύχη. Μου το λέγανε παλιά υγεία, υγεία και λέγανε, τι λένε τώρα, εντάξει, υγεία. Υγεία και τύχη, όπως όπως. Η τύχη είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.